Μεγάλη βαρύτητα δίνουν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Εμπόρων της Θεσσαλίας στην αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με θέμα αιχμής της διεκδικήσης του ΟΑΕ, ο οποίος βομβαρδίζει με ειδοποιητήρια κατασχέσεων τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η συγκέντρωση που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία των Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας, με τη συμμετοχή των εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών να είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό που περιμένουμε είναι η προσέλευση καταρχήν του κόσμου. Πρέπει να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι έμποροι, όλοι οι επαγγελματίες, βιοτέχνες, γιατί συμμετέχουν όλοι οι συνδικαλιστές και οι κράτοι. Πρέπει η αίθουσα να γεμίσει μέχρι έξω. Αυτό είναι το πρώτο το ζητούμενο. Και το δεύτερο είναι πλέον ότι περιμένουμε από τους βουλευτές, κυρίως που είναι καλεσμένοι, θα δούμε ποιοι θα έρθουν βασικά, να δεσμευτούν ενώπιον όλων μας ότι από Δευτέρα θα δοθεί λύση. Θα δοθεί λύση στον ΟΑΕ, ο οποίος ο ΟΑΕ αυτή τη στιγμή βουλιάζει, δεν θα έχει να πληρώσει συντάξεις των συνταξιούχων και κυρίως κυνηγάει τους επαγγελματίες να τους πάρει το σπίτι. Θεωρώ άτοπο αυτή τη στιγμή το ΚΕΑΟ να κυνηγάει να καλεί τους εμπόρους, τους επαγγελματίες να ρυθμίσουν τα χρέη τους τη στιγμή που ακόμα δεν υπάρχει δοσολόγιο, δεν έχει ρυθμίσει τίποτα. Το δεύτερο ζητούμενο για τους διοργανωτές της αυριανής εκδήλωσης είναι η παρουσία και οι δεσμεύσεις του πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά στην ανάληψη συγκεκριμένων νομοθετικών δράσεων, έτσι ώστε να σταματήσει ο παραλογισμός με τις κατασχέσεις του ΟΑΕ. Οι έμποροι, οι επαγγελματίες έχουν χάσει το 100% του τζίρου τους. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν έχει στηριχτεί, είναι ένας κλάδος ο οποίος υποφέρει τα τελευταία 5-6 χρόνια και είναι κρίμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει επαγγελματία στην Ελλάδα ο οποίος θα στηρίξει την ανεργία. Αν θέλουμε ανάπτυξη, πρέπει να στηρίξουμε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις για να προσλάβουν άτομα. Διαφορετικά, όχι ανάπτυξη θα έρθει, απλώς θα γράψει το νούμερο των ανέργων 3 εκατομμύρια ανέργους. Από Δευτέρα, οι βουλευτές τι πρέπει να κάνουν, κατά την άποψή σας, Πρόεδρε, ρωτάω, γιατί έχουμε και τη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Για τρεις μέρες, δηλαδή, θα είναι αλλού στραμμένο το ενδιαφέρον. Να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν.